Πάμε. Πάμε τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας στήριξαν, τους Κεφαλονίτες, τους Ιθακησίους, αλλά και τους Επτανησίους που μας έφεραν στο δεύτερο γύρο σαν πρώτη δύναμη στην περιφέρεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσους προσπάθησαν σε όλες αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές να στηρίξουν το μεγάλο έργο το οποίο κάνουμε, το οποίο φαίνεται στους πολίτες και πιστεύω ότι θα έχει μια αίσια συνέχεια προς το μέλλον. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ήρθε η ώρα ότι πρέπει να αποδείξουμε σε αυτοδιοικητικό επίπεδο να στηρίζουμε αυτούς που προσπαθούν για τον τόπο, αυτούς που προσπαθούν να αναδείξουν τα προβλήματα και να τα λύσουν. Από εκεί και πέρα έρχεται τώρα ένας δεύτερος γύρος που θα είναι πάρα πολύ δυνατός, οι διαφορές πάρα πολύ μικρές. Θα δούμε κάποιες συμμαχίες. Αυτό θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στον κόσμο. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας αναδείξουν, θα μας επανεκλέξουν στην διοίκηση και στη διαχείριση της περιφέρειας. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια 3,5-7 χρόνια και ήδη μας έδωσαν την πρώτη εμπιστοσύνη τους και θα μας ξαναδώσουν και πάλι την εμπιστοσύνη και στο δεύτερο γύρο, διαψεύδοντας τις Κασάνδρες ότι θα υπάρχει κάποιο ποτάμι το οποίο θα μας παρασύρει. Δεν υπάρχουν ποτάμια, υπάρχει ο σεβασμός προς τον πολίτη και η ψήφος η οποία θα μας δώσει τη δύναμη να προχωρήσουμε την επόμενη πενταετία σε έργα και σε δράσεις προς το καλό της περιφερειάς μας και των Επτανησίων. Με το ποσοστό, κύριε Κουρή, είστε ευχαριστημένος? Το ποσοστό σε σύγκριση με τα 7, με τα 10 ψηφοδέλτια που υπήρχαν στην περιφέρειά μας είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός υπήρχε μεγάλος, ένας πολύ καλός πολιτικός ανταγωνισμός και αποδείχθηκε από το πολύ καλό κλίμα των σημερινών εκλογών και την μεγάλη προσπάθεια όλων των υποψηφίων που πραγματικά έδωσαν ένα μεγάλο παράδειγμα αξιοπρέπειας και συνέπειας προς τη δημοκρατία και προς τον πολίτη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και τους συνεργάτες του ψηφοδελτίου και των άλλων ψηφοδελτίων αλλά και τους αντιπεριφερειάρχες του Περιφερειάρχη που έδωσαν με συνέπεια, που δώσαμε όλοι μαζί με συνέπεια ένα μεγάλο αγώνα και πραγματικά είναι τιμή που προχωράμε όλοι μαζί σε αυτή την πορεία και θα προχωρήσουμε μαζί και στον επόμενο γύρο.